Λέξα να παίξουμε το κλιπάκι αυτό, την μικρού μήκους ταινία αυτή, στην αρχή, έτσι ώστε να σας βάλω λίγο στο πνεύμα, μια που, όπως έγραφα και στην ανακοίνωση της εκπομπής, μας κατατρέχουν εξελίξεις. Ο καταιγισμός Μπούρδας είναι ανίκητος, ας πούμε, αυτές τις ώρες. Ζούμε πραγματικά μοναδικές ιστορικές στιγμές. Ακούμε και διαβάζουμε τα απίθανα πράγματα. Βλέπουμε καταδίκες αυτούς που καταδικάζουν τη βία, από όπου και αν προέρχεται, να δικαιολογούν την ελάχιστη δικαιολογούμενη νόμιμη βία και να επινοούν και νέους νομικούς όρους για αυτήν. Έτσι, δεν υπάρχουν τεκμήρια αθότητας, αυτά τέτοια είναι όλα ξεχασμένα, και τέλος πάντων, με τον ένα τον άλλο τρόπο, όλα αυτά είναι μακριά από εσάς, γιατί είναι τρομοκράτης αυτή και έτσι κινδυνεύει η Ελλάδα, και αυτό και οι τουρίστες και η αποσταθεροποίηση και ο Σαμαράς και η ηγεσία, και χρειαζόμαστε κάτι και αυτό, και να αυξηθούν τα μέτρα γιατί δεν νιώθουμε ασφαλείς, και τι είναι αυτά που κάνετε. Και καμία πολιτική, καμία σχέση με την κοινωνία που σφαδάζει, καμία σχέση με όλα όσα παίζονται, γιατί πραγματικά πράγματα, τα πράγματα παίζονται όσο μιλάμε, τις ώρες που μιλάμε, τις μέρες που περνάνε, δεν σταματάνε, επειδή εμείς ασχολούμαστε με κάτι άλλο. Τα πράγματα συνεχίζουν να παίζονται, συνεχίζουμε να χτίζουμε το μέλλον της Ελλάδας με μπούρδες, και βέβαια μας έρχονται και πάρα πολλά καινούργια πράγματα. Θα αρχίσετε να ακούτε για το επόμενο μεσοπρόθεσμο και διάφορα, θα με θυμηθείτε, θα τα ακούσετε, θα τα δείτε. Λόγω αυτών όλων και των πρόσφατων εξελίξεων και μπλα μπλα μπλα, επιλέξαμε να ασχοληθούμε λίγο με τον τρόπο με τον οποίο πολλές ομάδες που ήταν εκτός της κοινωνίας ή σε ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιθώριο αποφάσισαν να τεθούν στο επίκεντρο της κοινωνίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προτείνοντας κάτι άλλο ή δημιουργώντας τέτοιες καταστάσεις και κάνοντας τέτοιες πράξεις που να βάζουν την κοινωνία σε ένα συνεχές ηλεκτροσόκ. Η κοινωνική ληστεία στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα το οποίο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο επηρεάζει πάρα πολύ το πώς η Ελλάδα έφτασε να είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση του διαχωρισμού των ανθρώπων σε κάθε μεγάλη στιγμή της ήταν διάχυτη. Άνθρωποι που είχαν βοηθήσει στο παρελθόν και είχαν ταχθεί δίπλα από ένα σκοπό πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων, και άνθρωποι οι οποίοι εξυπηρετούσαν τον αντίθετο σκοπό από ό,τι επίτασε, ας πούμε, για παράδειγμα στον Παγκόσμιο Πόλεμο το Εθνικό Συμφέρον, να είναι από την απέναντι πλευρά και να κάνουν δουλειές με τον εχθρό και πάει λέγοντας και όλα αυτά. Αυτό είναι μέσα στην ιστορία της Ελλάδας, είναι μια κατάσταση η οποία είναι αέναη, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει κατά τα φαινόμενα. Ο Χόμπσμπαουμ στο βιβλίο «Ληστές» λέει τα εξής πράγματα. Η βαναυσότητα είναι συνυφασμένη με την εκδίκηση και η εκδίκηση είναι ενέργεια πέρα για πέρα νόμιμη. Ο ληστής ανατρέχει στις προσωπικές του δυνάμεις και ανάμεσά τους η βία και η βαναυσότητα είναι οι πιο αποτελεσματικές. Μία άγρια και τυφλή εκδίκηση, και ίσως ακόμα και ιδιαίτερα ανάμεσα στους αδύνατους. Τα σταθερά θύματα που δεν έχουν ελπίδα για μια νίκη ούτε στα όνειρά τους. Μια πιο γενική επανάσταση καταστροφής αναποδογυρίζει ολόκληρο τον κόσμο, αφήνοντας ερείπια, αφού ο κόσμος καλός δεν υπάρχει. Η χρησιμοποίηση της δύναμης, όποια και αν είναι αυτή, είναι ένας τρίαμβος. Να σκοτώνεις και να βασανίζεις είναι η πιο πρωτόγονη και προσωπική εγκαθίδρυση τετελεσμένης εξουσίας, και όσο πιο αδύναμος νιώθει ο επαναστάτης, τόσο πιο έντονο βλέπουμε τον πειρασμό του να διεκδικεί στην εξουσία αυτή. Όταν οι άνθρωποι γίνονται ληστές, η βιαιότητα γεννά τη βιαιότητα και το αίμα φωνάζει για αίμα. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αναφέρει ο Χόμπσμπαουμ στο βιβλίο του «Ληστές», και είναι και η πρώτη, η αρχή ενός βιβλιαρακίου που έχω εδώ και ονομάζεται «Κοινωνική ληστεία στον ελλαδικό χώρο», που είναι μια έκδοση του ελευθεριακού στεκιού Πικροδάφνη. Έχει κάνει τρεις, νομίζω, ή τέσσερις επανεκδόσεις του συγκεκριμένου βιβλίου, το οποίο είναι μια σχετικά, έτσι, πώς να πω, περιεκτική καταγραφή του τρόπου με τον οποίο ξεκίνησε η κοινωνική ληστεία, δηλαδή η τακτική αυτή που οδηγούσε ομάδες ανθρώπων να πηγαίνουν στα βουνά, να την πέφτουν σε αξιωματούχους, τράπεζες, αστυνομικούς, χωροφυλάκους, ρουφιάνους κτλ. Να αρνούνται να ενταχθούν σε ένα οποιοδήποτε σύστημα ή να έχουν ζητήσει από το σύστημα να τους εντάξει και να μην το έχει κάνει. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Λοιπόν,
πρέπει για να κατανοήσουμε το φαινόμενο και την όλη κατάσταση, πρέπει να σκεφτούμε την κατάσταση εκείνης της εποχής. Εκείνη η εποχή είναι κάτι σαν 1830 κάτι. Είναι το ελληνικό κράτος που μπαίνει σε μια διαδικασία να γεννηθεί, κάνοντας το πάρα πολύ απλό. Κατά 100% ακολουθώντας τις οδηγίες των Βαβαρών και των λοιπόν φίλιων δυνάμεων, μπαίνει σε μια διαδικασία να οργανωθεί, πετώντας ό,τι έφερνε από το παρελθόν, ακόμα και αυτούς τους ίδιους τους ανθρώπους που σκοτώνονταν στα βουνά προκειμένου να υπάρξει αυτό το κράτος. Ο ίδιος ο Μακρυγιάννης στα απομνημονεύματά του λέει το εξής: «Αφού σας φτιάσαμε των Ρωμαϊκών, μας κάνατε και ήλωτες. Θα μας παλουκώσατε γιατί χύσαμε το αίμα μας δι' αυτήν την πατρίδα και τίποτε δεν κερδίσαμε. Γιωμήσαν οι χαψές του κράτους. Μας πήραν τη ματοκυλισμένη μας γη, την αγόρασαν από ένα γρόσι το στρέμμα και βάλανε εμάς με τα λέτρη και τραβούμε και βγάνουμε το συγγενό μας τα κόκαλα». Περιγράφει πολύ γλαφυρά την κατάσταση μετά την σύσταση ουσιαστικά του ελληνικού κράτους. Η γη από τα χέρια αγάδων και λοιπόν προεστών της Τουρκιάς, όπως τους λέγαν τότε τους Οθωμανούς, πέρασε στα χέρια των Ελλήνων Κοτσαμπάσιδων και Τσιφλικάδων, είτε απευθείας, είτε μέσα από το μεταβατικό στάδιο των τότε εθνικών γεών. Αυτό έκανε πρακτικά ανθρώπους από το πουθενά να βρίσκονται με μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία στα χέρια τους. Και βέβαια ανθρώπους οι οποίοι ήταν αγωνιστές της αντίστασης και οι επαναστάτες, ας πούμε, της επανάστασης ενάντια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κτλ., ήταν οι τελευταίοι που θα μπορούσε το κράτος να ασχοληθεί, μια που κυκλοφορούσαν ρακένδυτοι, δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε κανένα έστω υποτυπώδη κοινωνικό ιστό όπως ξεκινούσε να υπάρχει τότε, καθώς επίσης δεν υπήρχε και καμία μέρημνα για το τι θα γίνουν αυτοί οι άνθρωποι, ούτε βέβαια τους είπε κανείς να πάνε στον τακτικό στρατό που ξεκινούσαν οι Γερμανοί να φτιάξουν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή και πώς άλλωστε θα μπορούσαν να πάνε. Μέσα από αυτό λοιπόν το περιβάλλον εκείνης της εποχής δημιουργήθηκαν οι ληστές πρακτικά, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εκτός πόλεων, εκτός χωριών, στα βουνά, ενόπλοι, έτσι, και κάνανε διάφορα πράγματα που στόχευαν συνήθως την εξουσία, τα λεφτά, καθώς επίσης και το καθεστώς. Δηλαδή το σύστημα αυτό το οποίο αναδιένει με τη γη, το σύστημα αυτό το οποίο εγκαθίδριε μια δυτικού τύπου οργάνωση, το σύστημα αυτό το οποίο υποχρέωνε τους πολίτες του να κάνουν υποχρεωτική θητεία κτλ. Και δημιουργεί πια τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός τελείως. Ένας από αυτούς λοιπόν ήταν και ο Νταβέλης, που είναι το πρώτο πρόσωπο από τα τρία πρόσωπα, τέλος πάντων από τις τρεις ομάδες, γιατί είναι ο Νταβέλης και η ομάδα του, είναι πρακτικά η αδερφή, μπερδεύτηκα συγγνώμη, Αρβανιτάκηδες, και είναι και ο Γιαγκούλας ο πολύ γνωστός, ο οποίος τέλος πάντων είχε καταφέρει να γίνει και παραμύθι για παιδιά και πάει λέγοντας, όπως εξάλλου και ο Νταβέλης, και βιβλία και ιστορίες για αγρίους. Ένα από τα πράγματα που δίνουν τον τόνο εκείνης της εποχής για το πόσο ρηγμένη ήταν η μερίδα του πληθυσμού και ειδικά αυτοί οι οποίοι αγωνίστηκαν πάρα πολύ στις ελληνοτουρκικές συγκρούσεις, δίνει ξανά ο Μακρυγιάννης και λέει: «Και είναι τόσοι οι κομμένοι και όλα τα μπουντρούμια και οι χάψες γεμάτες. Και ποιοι είναι αυτοί που σκοτώνονται και είναι φυλακωμένοι? Όλοι οι αγωνιστές», λέει ο Μακρυγιάννης, και δείχνει βέβαια το mentality που υπήρχε εκείνη την εποχή για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Θα ξεκινήσουμε να δούμε ένα κομμάτι, ένα από τα αποσπάσματα που έχουμε από το αντίστοιχο ντοκιμαντέρ, το οποίο μπορώ μετά να σας κάνω και ένα copy το link να το δείτε ολόκληρο, το οποίο το συγκεκριμένο ζυπάκι περιέχει και την ταινία που είδατε στην αρχή, το οποίο είναι ένα ντοκιμαντέρ που αναφέρεται στην κοινωνική ληστεία στην Ελλάδα και κάνει μια αναδρομή στα βασικά πρόσωπα που κυριαρχούσαν σε αυτό το κομμάτι, και το κομμάτι που θα δούμε θα είναι αυτό που αφορά τον Νταβέλη στην αρχή και ένα θεωρητικό και ένα γενικό υπόβαθρο όπως το συζητήσαμε ήδη. Thank you.
δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο πιο θηριώδης ληστής της εποχής του. Δεν ήταν ούτε καν αρχηγός της αριθμητικά μεγαλύτερης συμμορίας. Η παράνομη ζωή του κράτησε λιγότερο από 5 χρόνια. Το όνομα του Χρήστου Νταβέλη παρόλα αυτά επέζησε και ως τις μέρες μας επιζεί πιο έντονα χαραγμένο στη λαϊκή συνείδηση από το όνομα οποιοδήποτε άλλου ληστή του 19ου αιώνα. Γύρω από το όνομά του από πολύ νωρίς και με τη συνδρομή των ληστρικών μυθιστορημάτων των αρχών του 20ου αιώνα πλέχθηκαν διάφοροι μύθοι. Ο μύθος του ερωτικού δεσμού του με τη δούξα της Πλακεντίας, ο μύθος της περίφημης σπηλιάς στην Πεντέλη με τις υπόγειες στοές και τις παραφυσικές ιδιότητες, ο μύθος του κατά μία έννοια αριστοκράτη ληστή που σε μία τουλάχιστον περίπτωση ανέλαβε να εκφράσει τα δίκαια ενός ολόκληρου λαού. Η διαστρωμάτωση της ελληνικής κοινωνίας, όπως ξέρουμε, ήταν δεδομένη. Δηλαδή ήταν οι αστικοποιούμενοι, οι φαναριώτες που το παίζανε αριστοκράτες πρώτα και κάποιοι πλούσιοι, οι ξενομανείς θα έλεγα, και από την άλλη ήταν ο ντόπιος πληθυσμός της Ελλάδας, οι οποίοι ήταν οι έμποροι, οι μικροβιοτέχνες, η αστικοποιούμενη κοινωνία. Η μέγιστη μερίδα όμως εξακολουθούσε να ζει στην Ήπεθρο και ήταν ή γεωργοί ή ποιμένες. Υπήρχε δηλαδή μια ταξική, θα λέγαμε, αντίθεση και δεν ήταν από το Μάρξ που προέκυψε, ήταν πολύ παλιότερα. Αυτό δημιουργούσε μια αντιπάθεια και γι' αυτό έφερνε πιο κοντά, σαν εκδικητές δηλαδή του λαού, έφερνε τους ληστές. Γεγονός είναι πως ο Νταβέλη συγκέντρωνε σε υψηλό βαθμό όλα τα προτερήματα και τις ιδιότητες του καλού ληστή. Γοργοπόδαρος, δυναμικός, ωραίος, αν και όχι ιδιαίτερα ψηλός, τολμηρός, με ηγετικές ικανότητες και πάνω απ' όλα με βαθιά πίστη στο λεγόμενο κώδικα τιμής των ληστών, που εντυπωσιασμένος κατέγραψε ως και ο ανθιπολοχαγός του πεζικού Ανδρέας Μοσχονήσιος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ήταν χαρισματική προσωπικότητα. Τη στιγμή που όταν βγήκε στο βουνό ήταν περίπου 18-19 ετών και μέσα σε ένα χρόνο έγινε αρχηγός μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι ήταν φωνιάδες, κλέφτες, είχαν σκοτώσει τη μάνα τους, τον πατέρα τους ορισμένοι. Μάλιστα στο διάστημα που ήταν αυτός καπετάνιος και όχι μόνο στον Νταβέλη αλλά και όλες οι συμμορίες είχαν έναν κώδικα πολύ αυστηρό κυρίως στα θέματα της ηθικής. Τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Σημαίνει για παράδειγμα πως υπακούοντας τον κώδικα αυτόν ο Νταβέλης κάποια στιγμή αποδοκίμασε την αγριότητα του ληστάρχου Τσιμπουκλάρα, ο οποίος έσφαξε 2 κορίτσια που είχε απαγάγει επειδή τα λίτρα άργησαν 4 μέρες, και πως σε μία άλλη περίπτωση δίκασε και καταδίκασε ο ίδιος ένα ληστή από τη δική του συμμορία που είχε βιάσει μία γυναίκα. Αλλά σημαίνει ταυτόχρονα πως δεν είχε κανένα πρόβλημα να σαμαρώσει έναν παπά που θεωρούσε προδότη. Ο βλάχος στην καταγωγή Νταβέλης γεννήθηκε στα Στήρα Ευβίας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Χρήστος Νάτσιος. Τον έλεγαν Νταβέλη πριν γίνει ληστής, γιατί ήταν λεβεντόπεδο και τον είχαν βγάλει στη μονή Πετράκη που κουβάλαγε το γάλα, γαλατάς ήταν πρώτα, και τον λέγανε Νταβέλη έτσι σαν χρειαντιζόμενοι ας πούμε, επειδή ήταν έτσι ευσταλής και λεβέντης. Ληστής κατέληξε εξαιτίας ενός αναγραμματισμού και μιας συκοφαντίας. Ήταν 1854, όταν ένα απόσπασμα χωροφυλάκων έφτασε στο χωριό του αναζητώντας κάποιον φυγόστρατο ονόματι Νάστο. Ένας ντόπιος τσέλιγκας, ο οποίος είχε προσωπικούς λόγους να αντιπαθεί τον Νταβέλη, την κόρη του παπά του χωριού συγκεκριμένα, ύψωσε το δάχτυλο. Τι Νάστος, τι Νάτσος. Ο Νταβέλης αντιστάθηκε. Σκότωσε έναν, κατ' άλλους 2 από τους χωροφύλακες, και βγήκε στο βουνό, σμίγοντας με τη συμμορία του θείου του Μπελούλια ή Κακαράπη. Είναι παράδοξο ότι ένας αρκετά μεγαλύτερος άνθρωπος, ήταν πάνω από 40 ο Κακαράπης, και δέχεται να έχει καπετάνιο έναν πρωτόβγαλτο, θα λέγαμε, στο κλαρί, που ήταν ο Νταβέλης, και όχι μόνο αυτός, αλλά και οι υπόλοιποι. Ο Κακαράπης μάλιστα ήταν και σκληρός, δηλαδή είχε μια μεγάλη φήμη σαν λίσταρχος και δεχόταν να είναι ο Νταβέλης ανώτερός του. Οι ληστές, από ό,τι ξέρω, φρόντιζαν πάντοτε τα λιμέρια τους, και όχι οι ληστές, αλλά και οι κλέφτες, γιατί η ίδια παράδοση ήταν, φρόντιζαν να είναι με 2 εξόδους, όπως η Αλεπού και όπως τα Γρήμια. Δηλαδή να έχει μία, και μάλιστα να έχει μία που να είναι κατά κάποιο τρόπο γνωστή και η άλλη να είναι άγνωστη ακόμα και στους κοντινούς χωρικούς. Αυτές τις σπηλιές τις είχαν κατά παράδοση από έναν αρχηγό που πήγαινανε στα πρωτοπαλίκαρα, στα παλικάρια. Περισσότερο το ρομαντικό ένδυμα που του δώσανε ήταν επειδή έρχονταν στην Αθήνα, επειδή έπινε καφέ στο Μεγάλη Βρετάνια, είχε δηλαδή μια παράξενη συμπεριφορά. Θα έλεγε κανείς δηλαδή ότι ήθελε να ζήσει σαν φυσιολογικός άνθρωπος. Θα λέγαμε ότι ο Νταβέλης θα μπορούσε να πάρει τη μορφή του καθαρά
κοινωνικού επαναστάτη και μάλιστα εάν είχε τη δυνατότητα να ξεφύγει να πάει στην Ιταλία, οπότε είχε καλεστεί από την Μπαρκόλη για να πολεμήσει στο πλευρό των Γαριμπαλδινών που τότε ήταν στο ξεκίνημά τους, δηλαδή σαν μισθοφόρος του Γαριμπάλδη. Αντίθετα, προχώρησε σε μία σειρά από μάλλον παράτολμες και σίγουρα πολιτικά σημαντικές ενέργειες. Σε πρώτη φάση προσπάθησε, αλλά δεν κατάφερε να απαγάγει τον Υπουργό Στρατιωτικών του Όθωνα Σμολένσκι, προκειμένου να διεκδικήσει αμνηστία. Την ενέδρα για να πιάσουν τον Υπουργό Στρατιωτικών του Σμολένσκι τη στήσαν στην πλατεία Κουμουνδούρου, η οποία βέβαια ήταν κατά κάποιο τρόπο λίγο προάστιο ακόμα της Αθήνας, ήταν δηλαδή ερημικό μέρος στην οδό Πειραιός. Στη συνέχεια δοκίμασε άλλον στόχο και αυτή τη φορά κατάφερε να απαγάγει το Γάλλο αξιωματικό του ναυτικού Μπερτό. Με δεδομένο ότι εκείνη την περίοδο τα γαλλικά πολεμικά πλοία ήταν μονίμως αγκυροβολημένα στο λιμάνι του Πειραιά και η Ελλάδα ολόκληρη τελούσε ουσιαστικά υπό αγγλογαλλική κατοχή, η απαγωγή του Γάλλου αξιωματικού ανέβασε τον Ταβέλη στη συνείδηση του απλού κόσμου. Η μόνη, θα τη λέγαμε, αντιστασιακή πράξη σε αυτή την ξένη κατοχή ήταν αυτή η πράξη του Ταβέλη, του να συλλάβει τον Μπερτό και να εξευτελίσει λιγουλάκι, ας πούμε, τους ξένους. Η ελληνική κυβέρνηση υποχρεώθηκε σύντομα να καταβάλει τις 30.000 δραχμές των λίτρων και ο Μπερτό απελευθερώθηκε. Όχι μόνο σώος, μα και με όλα του τα παράσημα, το ρολόι και λιγοστά χρήματα που η ληστρική παράδοση επέβαλε να το δοθούν ως ρεγάλο. Ο Νταβέλης βέβαια δεν ήταν Ρομπέν των Δασών. Έτσι, το Μάιο του 1856, στέλνει στο Δήμαρχο Βοιωτίας και τους κατοίκους Καπαρελίου και Πλατεών επιστολή, στην οποία μεταξύ άλλων σημειώνει: «Να ξέρετε, αν δεν μας στείλετε 3.000 τάλαρα, θα σας κάψουμε τα χωριά σας και τα βόδια σας θα τα σκοτώσουμε και εσάς θα σκοτώσουμε. Ιστερόγραφο, δεν έχουμε χαρτί». Οι επιστολές του Νταβέλη, απλώς λογοτεχνικά θα λέγαμε, είναι χαρακτηριστικές για το ύφος και θυμίζουν λίγο εκείνες του Καραϊσκάκη, διάφορα. Είναι, δηλαδή έχουν εκείνο το αρημάνιο στυλ, που είναι φυσικό να έχει μέσα ακόμα και βομολογίες, άλλα πράγματα, τα οποία τα βάζανε για τον ίδιο λόγο που είπα και πριν, δηλαδή για να εκφοβήσουν κιόλας. Έπρεπε δηλαδή να δείξουν μια σκληρότητα ακόμα και στη γλώσσα, ένα ύφος πυκνό και σκληρό, γιατί άμα κάνανε πολύ φιλολογία θα θεωρείται ότι ήταν απλώς λόγια. Ήταν ένας άνθρωπος κυνηγημένος, επαναστατημένος, δεν είναι επαναστάτης, όλοι οι ληστές ήταν επαναστατημένα άτομα, δεν ξέρανε να, τι σημαίνει πολιτική σε ένα κράτος που πήγαινε να δημιουργηθεί μέσα από γερμανικές πώς τις λένε, φόρμες, ή προσπάθησαν να βάλουν μια τάξη εδώ, βαβαρικές μάλλον. Επαναστατήσαν αυτοί οι άνθρωποι. Ο Νταβέλης είχε πάρει μέρος και στην επανάσταση εναντίον των Τούρκων στη Θεσσαλία και τους υποσχεθήκαν ότι θα τους αφήσουν ελεύθερους και μετά τους ξανακυνηγήσαν. Όταν βγει στο βουνό και αντιπαρατήθησε μια εξουσία, είσαι υποχρεωμένος να το παίξεις σκληρός, γιατί αλλιώς δεν σε υπολογίζουν πλέον. Ο Λίγκος, ας πούμε, ο Λεβέντης, ο οποίος ήταν ένας μάλλον ήπιος χαρακτήρας και καλός, ωστόσο αναγκαζόταν για να δημιουργήσει δηλαδή την αίσθηση ότι αυτός είναι τρομερός ληστής, πιθανόν να κάνει και κάποια πράγματα που μέσα του να μην τα ήθελε. Αυτό έχει σαν συνέπεια να δημιουργείται, βέβαια με κατάλληλους χειρισμούς και της εξουσίας από την άλλη πλευρά, να δημιουργείται η αντιπάθεια από μια μερίδα του λαού. Αντίθετα, στην Ήπεθρο που τους ζούσανε τους ληστάς, είχαν μια, θα λέγαμε, μεγάλη συμπάθεια σε αυτούς. Προτιμούσαν να υποθάψουν ληστές με κίνδυνο μεγάλο, παρά να εξυπηρετήσουν την εξουσία. Ο απλός λαός και φοβότανε και θαύμαζε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι όλους. Μερικοί από αυτούς είχαν απλώς τη φήμη, ας πούμε, του κακού. Μερικοί από αυτούς όμως, αντίθετα, όπως ο Νταβέλης, ήταν μάλλον εξαγιασμένοι. Ήταν παραδεκτά δηλαδή αυτά που κάνανε σε κάποιο βαθμό. Τα θύματα εννοείται ότι ήταν εναντίον τους. Αλλά υπήρχε ένα κομμάτι του λαού, το οποίο σοβαρό κομμάτι, και ειδικά της Υπαίθρου και εδώ των πόλεων, που λόγω και του ρομαντισμού της εποχής, μην ξεχνάμε ότι ζούμε στη ρομαντική εποχή, είχε μυθοποιήσει τους ληστές. «Ή το κεφάλι του Νταβέλη το δικό σου», φέρεται να είπε η Βασίλισσα Μαλία στον Ιωάννη Μέγα από την Αράχοβα, ο οποίος έδωσε την κρίσιμη τελευταία μάχη στην περιοχή που οι ντόπιοι, τη Δάβλια και στο Δίστομο, ακόμη αποκαλούν Νταβελέικα. 5.500 άντρες του στρατού, της χωροφυλακής, αλλά και κάθηκε των γύρω χωριών, κυνηγούσαν την μικτή των ληστάρχων της εποχής. Μαζί με τον Νταβέλη ήταν η λίσταρχη Κακαράπης, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Μπελούλιας και ήταν από το Κυριάκι Βιωτίας, Καλαμπαλίκης, Φουντούκης, Ζαφύρης, Κουκουβίνος.
Το αποτέλεσμα της μάχης έμοιαζε προκαθορισμένο από τα πριν. Στη μάχη που έγινε τον Ιούλιο του 1856, στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, ανάμεσα στο Δίστομο και το Ζεμενό, εκτός από τον Ταβέλιο σκοτώθηκαν 4 ακόμη διαβόητοι λίσταρχοι της εποχής. Συνολικά 18 ληστές, ενώ 14 ακόμη συνελήφθησαν ζωντανοί, καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν αμέσως μετά. Η τελευταία ηρωική ενέργεια του ληστάρχου Νταβέλη ήταν να διώξει την κοπέλα που είχε μαζί του από το χαράκωμα της μάχης. Οι ντόπιοι εδώ στο Δίστομο μιλούν ακόμα για μια κοπέλα από τη Δάβλια, την οποία ο Νταβέλης φρόντισε να στείλει στον πατέρα της πριν την τελική μονομαχία με τον Ιωάννη Μέρα. Ο λαός είχε δώσει ειδικά στον Νταβέλη μια εξαιρετικά ποιητική διάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι στο μνήμα που έχει θαυτεί ο Μέγας, γιατί έπεσε το καθήκον επάνω ο Μέγας, ο λαός λέει το μνήμα του Νταβέλη, δεν λέει του Μέγα. Παρότι ο Σταυρός το γράφει ευκρινώς. Ιωάννης Μέγας εφωνεύτη τη 15η Ιουλίου του 1856. Ο Ιωάννης Μέγας από την Αράχοβα ήταν ο μεγάλος διώκτης του Νταβέλη. Ο θρύλος τους θέλει να αλληλοσκοτώνονται την τελευταία φάση της κρίσιμης αυτής μάχης. Τραυματισμένος ο Νταβέλης φέρεται να ζήτησε από τον Ιωάννη Μέγα να έρθει ο ίδιος και να τον αποκεφαλίσει. Όταν λέει πλησίασε ο Μέγας για να πάρει το κεφάλι του Νταβέλη, να πάρει την δόξα και την επικήρυξη βεβαίως, ο Νταβέλης είχε την πιστόλα την είχε κάτω από το στήθος του και έκανε πως είναι πεσμένος κάτω ο Μέν, αλλά όταν πλησίασε να του πάρει το κεφάλι ο Μέγας, τότε του έριξε, λέγοντας λέει τη φράση «Ούτε ο Νταβέλης στα βουνά, ούτε ο Μέγας στα παλάτια». Σύμφωνα τουλάχιστον με τη μαρτυρία που ο ληστής καπετάν Σερεβέτας διέσωσε το 1960 στο λαϊκό συγγραφέα και ιστορικό Κυριάκο Κάση. Το κεφάλι του που ήταν στο Σύνταγμα επάνω σε πάσαλο, ανασκολοπισμένο όπως συνηθίσαν τότε για να παραδειγματίζεται ο κόσμος και να φοβάται, το είδε ο νεαρός Γίζης, τότε 16χρονος, που ετοιμαζόταν να πάρει τη βασιλική υποτροφία για να πάει στο Μόναχο και όπως ήταν έφηβος, τριγύριζε εκεί στο Σύνταγμα, του έκανε εντύπωση η έκφραση του ληστή, η ευγένεια και η ομορφιά του προσώπου. Και το σκιτσάρισε, το έκανε ένα πολύ ωραίο σχέδιο, το οποίο το βάλαμε στον ντοσιέ του και όταν πήγε στο Μόναχο, μετά από μερικά χρόνια, έδειξε τα σχέδια στον δάσκαλό του, τον Μαξ. Ο Μαξ ήταν μαζί του, γιατί είχαν η Ακαδημία του Μονάχου τότε είχε τον Φον Πιλότη, ο οποίος ήταν ο μεγάλος ζωγράφος και πρίτανης της σχολής της των καλών τεχνών, μαθητής του Φόιερμπαχ κλπ. Ο Μαξ λοιπόν που είδε το σχέδιο του είπε «Σε παρακαλώ μου το δίνεις αυτό το σχέδιο». Μόνο και μόνο από αυτό του λέει «Νομίζω ότι θεωρώ σπουδαίο ζωγράφο». Ο Γίζης του χάρισε και από αυτό ο Μαξ έκανε πίνακα το Άγιο Μανδύλιο, το οποίο είναι ένας περίφημος πίνακας γνωστός. Μερικές φορές η ιστορία παίζει περίεργα παιχνίδια. Στη βάση του λόφου όπου αλληλοσκοτώθηκαν ο Μέγας με τον Νταβέλη, πριν από 2.500 χρόνια ο Δίποδας σκότωσε κατά το μύθο τον βασιλιά των Θηβών Λάιο. Τα δύο μνημεία μοιάζουν σήμερα να αντικρίζουν το ένα το άλλο. Αυτά τα πολύ εντυπωσιακά και πληροφοριακά για τον Νταβέλη. Ένα άλλο πράγμα που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούσε με τους διάφορους αξιωματούχους. Ήταν πάρα πολλές προσκλήσεις του προς τους αξιωματούχους για να μονομαχήσουν ή για να δώσουν λίτρα και πάει λέγοντας. Μία από αυτές στις 5 Ιουνίου του 1856 η εφημερίδα Αθηνά δημοσιεύει επιστολή του προς τον Μοίραρχο Βακάλογλου, έναν από τους διώκτες του, η οποία επιστολή κλείνει ως εξής: «Ρε Μοίραρχε, σαν σου βαστά, δεν έρχεσαι να παίξω με δυο ντοφεκές». Ήταν πολύ γλαφυρός ο τρόπος που επικοινωνούσε. Παρ' όλα αυτά, μέχρι και το 1858, μετά από ένα πάρα πολύ μεγάλο μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση που εξαπέλυσε η κεντρική εξουσία προς τη Βόρεια Ελλάδα καθώς επίσης και στην Πελοπόννησο, έχουν μείνει στη στερεά γύρω στις 7-8 συμμορίες με 53 καταγεγραμμένους ληστές. Είναι η εποχή που οι αδερφοί Αρβανιτάκη βγαίνουν από τη συμμορία Καλαμπαλίκη και φτιάχνουν τη δική τους συμμορία, φτιάχνουν τη δική τους ληστρική οργάνωση με στόχο όλες ακριβώς αυτές τις λειτουργίες, από τα χτυπήματα σε χρηματαποστολές μέχρι απαγωγές για λίτρα και πάει λέγοντας. Η μεγαλύτερη ιστορία για την οποία έχουν μείνει γνωστοί οι αδερφοί Αρβανιτάκη είναι η ληστεία, η απαγωγή βασικά και μετά η σφαγή η οποία ακολούθησε κάποιων
τουριστών πρακτικά, Άγγλων ευγενών και πάει λέγοντας, οι οποίοι πρακτικά αποφάσισαν να πάνε μια εκδρομή και στην εκδρομή αυτή τους την πέσανε οι αρβανιτάκηδες και τους μαζέψανε και τους πηγαίναν από εδώ και από εκεί, τους γυρνάγαν σε όλα τα Μεσόγεια, τους φτάσανε σε μια σπηλιά, έγινε μάχη εκεί γιατί τους πήρανε χαμπάρι και τους συλλάβανε. Το υλικό που βλέπετε, το φωτογραφικό, είναι ακριβώς από εκείνη τη σύλληψη. Αυτή ακριβώς η κίτρινη φωτογραφία, στο κέντρο της είναι ο ένας εκ των δύο αδερφών Αρβανιτάκη. Είναι από ένα από τα αρχαιότερα φωτογραφία στην Ελλάδα, από το νομίζω Πυρεόραμα, κάπως έτσι, το οποίο είναι ίσως ένα από τα πέντε αρχαιότερα σε όλη την Ελλάδα, και ο τύπος ο οποίος το έχει ανοίξει, ας πούμε, ήταν εκεί, έβγαζε φωτογραφίες, έτσι. Όπως βλέπετε, το θέμα φωτογραφία είναι μια πολύ έτσι εν γέννη προσφυλής τακτική από εκείνα τα χρόνια. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως τώρα όλα αυτά συμβαίνουν online και φτιάχνονται online οι φωτογραφίες κτλ. Αλλά σας έχω και μία έκπληξη, μία φτιαγμένη φωτογραφία ενός από τους επόμενους ληστές. Σας έχω το πριν και το μετά. Είναι καταπληκτικό. Πριν φτάσουμε σε αυτό το πράγμα, συνεχίζουμε στους αδερφούς Αρβανιτάκη και βλέπουμε όλο το ιστορικό που έχει να κάνει με τη σφαγή στο Δίλεση, όπου ήταν και το σημείο που τέλειωσε η ληστρική τους καριέρα. Δρόμοι ταχείας κυκλοφορίας, νεόδμητες μεζονέτες και πιάτα για δορυφορικές τηλεοράσεις. Πριν από 132 χρόνια όμως, η κατάσταση στα Μεσόγεια, αλλά και σε ολόκληρο το νεαρό ακόμα ελληνικό κράτος, έμοιαζε εντελώς διαφορετική. Φανταστείτε μια χώρα με ένδοξο μεν παρελθόν, ταπεινό παρόν και αβέβαιο μέλλον. Μια χώρα που από τότε διακαώς επιθυμούσε να αποκτήσει ευρωπαϊκό προφίλ, πρωτεύουσα της οποίας ήταν μια πόλη 60.000 κατοίκων, γύρω από την οποία ζούσαν περί τις 50.000 βλαχοποιημένες και αρβανίτες, οι οποίοι καλά-καλά δεν μιλούσαν ούτε ελληνικά. Γύρω από την οποία ζούσαν περί τις 50.000 βλαχοποιημένες και αρβανίτες, οι οποίοι καλά-καλά δεν μιλούσαν ούτε ελληνικά. Η μικρή ιδιωτική στρατή σε αυτή τη χώρα δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο. Ούτε οι ένοπλες ομάδες ατάκτων, που άλλοτε εκμεταλλευόμενες την αδυναμία της κεντρικής εξουσίας και άλλοτε συνδιαλεγόμενες με αυτήν, επέβαλαν το δικό τους νόμο στην Ήπεθρο. Σε κάθε επανάσταση ξεκινάνε πολλοί. Ο καθένας έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Το δικό του κίνητρο. Το δικό του κίνητρο. Ας πούμε οι καπεταναίοι. Φανταζόταν ότι εντάξει, θα φύγουν οι Τούρκοι και θα έχουμε πια, δεν ξέρω αν θα έλεγαν το νεοελληνικό κράτος, ίσως πολλοί από αυτούς θα φανταζόντουσαν μια συνομοσπονδία της πλευτουριάς, ότι ο καθένας έχει τα αρματολίκια του, ο καθένας θα έχει. Δεν έγινε όμως έτσι. Έχουμε την προσπάθεια εξυγχρονισμού του νεοελληνικού κράτους, έχουμε την έλευση των δυτικοστραφών Ελλήνων, έχουμε ορισμένα ακραία φαινόμενα της βαβαροκρατίας που δυσαρέστησαν πολλούς. Πολλοί αισθάνθηκαν αντικειμένοι ότι συμμετείχαν στην Επανάσταση και δεν έλαβαν αυτό που νόμιζαν ότι δικαιούνται. Επίσης η τέχνη δεν ξεχάστηκε. Δηλαδή το 1820 ήταν νόμιμο και αποδεκτό το να κάνεις την απαγωγή ενός μπέι και να ζητήσεις λίτρα. Όταν αισθάνεσαι εξίσου αντικειμένος και κατέχεις την τεχνική, γιατί να μην το κάνεις. Είμαι κάποιον Μπέι, είμαι κάποιον Έλληνα. Ο τρόπος πληθυσμού του μπορεί να σου φαίνεται παράξενος, ανορθόδοξος, αθέμητος. Να νιώθεις αδικημένος. Ναι, να νιώθεις αδικημένος, ναι. Να νιώθεις στο περιθώριο, ενώ είχε συμμετάσχει, φανταζόσουν να κάπως αλλιώς τα πράγματα. Αυτή είναι η πρώτη ύλη που τροφοδοτεί τη ληστεία, συν την αδυναμία του κράτους, συν τα κακά οικονομικά, συν όλο αυτό το πλαίσιο.
είναι λίγο θολά τα σύνορα. Δηλαδή μπορείς να... Ξέρω και αρματολοί αυτό έκαναν. Τη μία πολύ αρματολοί και κλέφτες. Κάναν τα λεγόμενα καπάκια. Το ένα εξάμηνο είμαστε με τον Πέι, την άλλη είμαστε στο Κλαρί, επιστρέφαμε, ξανασυμβιβαζόμαστε. Έτσι που είναι λίγο δυσδιάκριτα τα ωραία, έχουμε μεταπηδήσει, έχουμε μια όσμωση από τη μία πλευρά και από την άλλη. Εκείνη τη σημαδιακή μέρα του 1870 όμως, μια τέτοια ένοπλη ομάδα, μια συμμορία αν θέλουμε να μιλήσουμε με αστυνομικούς όρους, που στην προκειμένη περίπτωση ίσως και να είναι παραπλανητική, σε αυτό πάνω κάτω το σημείο του δρόμου που ένωνε την Αθήνα με το Μαραθώνα, υπερεύει τα εσκαμμένα. Και άνοιξε το δρόμο για την πρώτη ουσιαστικά σύγκρουση των συμμορητών με τις οργανωμένες κρατικές δομές, την αστυνομία εν προκειμένου και τον τακτικό στρατό. Σε μια τέτοια χαράδρα των Μεσογείων έμελε το ένα από μεσήμερο του 1870 να παιχθεί η πρώτη εκπράξη ενός δράματος, μιας ληστείας που στήχησε την πτώση μιας κυβέρνησης. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της Ελλάδος, μια ληστεία που όσο και αν φαίνεται απίστευτο παραμένει εν πολλής άγνωστη. Όλα ξεκίνησαν το πρωί της 11ης Απριλίου του 1870, όταν μια παρέα Ευρωπαίων ευγενών και διπλωματών ξεκίνησε από το ξενοδοχείο που έμενε στην πλατεία Συντάγματος για μια εκδρομή στο πεδίο της μάχης του Μαραθώνα. Η Αθήνα μέχρι πού έφτανε? Για την Αθήνα είχαν υπάρξει σχέδια αλλεπάλληλα βαβαρών, δανών. Δεν ευωδόθηκε κανένα από τα αυτά. Γύρω από την Ακρόπολη, το Σύνταγμα μέχρι την Ομόνοια. Οι πατησίων ήταν αγρικίες. Μιλάμε για αυτό το πράγμα. Η λεωφόρος Μαραθώνος, με άλλα λόγια, ήταν κάπως αναγρία ζούγκλα. Ήταν μια μακρινή εκδρομή, μια πολύ μακρινή εκδρομή για εξερευνητές. Την παρέα αποτελούσαν ο Λόρδος και η Λέδη Μάνκαστερ, ο γραμματέας της Βρετανικής Πρεσβείας Έντουαρτ Χέρμπερτ, πρώτος εξάδελφος του Λόρδου Κάρναρβον, υπουργού απικιών της Βρετανικής κυβέρνησης, ο 23χρονος γιος της Ladies de Grey Viner, Frederick, ο Βρετανός δικηγόρος της εταιρείας συνδροδρόμων Πειραιός Edward Lloyd με τη σύζυγο και την 5,5 ετών κόρη του, ο γραμματέας Ιταλικής Πρεσβείας Alberto de Boyle, ο Ιταλός μπάτλερ Domenico Roella και ένας Έλληνας ξυναγός, ο Αλέξανδρος Ανεμογιάννης. Τις δύο άμαξες, στις οποίες επιβιβάστηκαν, ανέλαβαν να συνοδεύσουν 4 έφυπους χωροφύλακες. Το απόγευμα της ίδιας μέρας, και ενώ οι ταξιδιώτες επέστρεφαν από το Μαραθώνα πλήρης ευχαριστήσεως, όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η εφημερίδα Αιών της εποχής, και ενώ έστρεφον στενοπών τεινά εντεύθεν του Πικερμίου προς τα Σπάτα, κοντά στα σύνορα των δήμων Προπίας και Μαραθώνου, οι συνέδραν έπεσαν ληστών. Επρόκειτο για τους άνδρες της συμμορίας των αδελφών Χρήστου και Τάκο Αρβανιτάκη, οι οποίοι στη σύγκρουση που προηγήθηκε της αιχμαλωσίας των Ευρωπαίων, πέτυχαν να τραυματίσουν σοβαρά τους δύο από τους 4 χωροφύλακες συνοδούς και να αφοπλίσουν τους υπόλοιπους. Οι ληστέ αφήρεσαν, συνεχίζει το ρεπορτάζ της εφημερίδας, από της κυρίας Μάνκαστερ, πολύτιμον τι αδαμάντινον κόσμημα. Προσεκάλεσαν δε πάντες τους συλληφθέντες να τους ακολουθήσουν συνεισμέρως 4 ώρας μακράν κείμενων προς την Πεντέλινη. Αμα φτάσαντες στο Λιμέριντον, έδωκαν χάρτιν, κάλαμον και μελάνιν στους εχμαλώτουστον, όπως αναγήλωσιν εις Αθήνας την εχμαλωσίαν και το ποσόν των ετουμένων προς απελευθέρωση λίτρων 32.000 αγγλικάς λίρας. Για να έχετε μια αίσθηση των μεγεθών, σημειώστε πως οι 32.000 λίρες ισοδυναμούσαν με περίπου 1 εκατομμύριο δραχμές της εποχής, μιας εποχής που ένα κιλό χρέας κόστιζε 1-1,5 δραχμή. Το μήνυμα αναλαμβάνουν να μεταφέρουν στον Υπουργό Στρατιωτικών Σκαρλάτο Σούτσο και τον πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα, Έντουαρτ Έρσκιν, οι γυναίκες συντροφιάς, συνοδευόμενες από τον Ιταλό μπάτλερ και τους δύο χωροφυλάκες. Αυτό πιστεύετε ότι έγινε για λόγους, κατά μία έννοια, υποτισμού ή καθαρά για να μην τους εμποδίσουν στις μετακινήσεις τους? Μάλλον υπάκουε σε κάποιους κανόνες, ληστείας. Τα πρόσωπα που είναι άχρηστα, που είναι έρμα, που είναι βάρος, απελευθερώνονται. Προσπαθήστε να φέρετε στο μυαλό σας τη σκηνή. Μία παρέα Ευρωπαίων αριστοκρατών, με εκδρομική αστοενδυμασία, στο λιμέρι μερικών ουδόλους υπέροχων αγρίων, αξίριστων και άπλητων φουστανελοφόρων. Η κατάσταση θυμίζει έντονα την περιπέτεια μιας άλλης παρέας Ευρωπαίων αριστοκρατών, στην Αμερικάνικη Άγρια Δύση όμως, όπως τουλάχιστον την περιγράφει ο Λουίς Λαμούρ στο κλασικό western Σάλακο, που στη δεκαετία του 70 έγινε και ταινία με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι. Μόνο που στην προηγουμένη περίπτωση, το ρόλο των Απάτσι κρατάει η συμμορία των αδελφών Αρβανιτάκηδων και Σον Κόνερι δεν υπάρχει. Είναι ένα ερώτημα, θα μπορούσε η απαγωγή να είχε αποφευθεί? Πιθανότατα ναι. Γιατί τις ημέρες που προηγήθηκαν της εκδρομής είχαν γίνει αντιληπτές κάποιες ύποπτες κινήσεις της συμμορίας Αρβανιτάκη στα Μεσόγειο.
Μόνο που το σχετικό σήμα δεν έφτασε ποτέ στα κατάλληλα χέρια κλπ. Κλπ. Κλασικά πράγματα. Αλήθεια είναι βέβαια ότι και η ίδια η Βρετανία εκδρομής, επηρεασμένη ίσως από ρομαντικά μυθιστορήματα της εποχής τύπου Ο Βασιλεύς των Ωραίων, αντιμετώπιζαν μάλλον με αδικαιολόγητη ελαφρότητα το ζήτημα της ασφαλείας τους, αλλά και το ενδεχόμενο να εχμελατουστούν από κάποιους ληστές. Ο Βρετανός περιηγητής Τόμας Κουκ, μάλιστα, ο οποίος έμενε στο ίδιο ξενοδοχείο της πλατείας Συντάγματος, δήλωσε αργότερα σε εφημερίδες πατρίδας του πως ο Λόρδος Μάνκαστερ, βετεράνος του Κρημαϊκού Πολέμου, χαρκετιζόταν με τη συντροφιά του, βρίσκοντας ιδιαίτερα διασκεδαστική μια τέτοια προοπτική. Όπως πάντως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς, η απαγωγή των Ευρωπαίων ξεσηκώνει μια αληθινή θύελλα αντιδράσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Υπουργός Στρατιωτικών της κυβέρνησης Ζαΐμ και πολιτικός προϊστάμενος της χωροφυλακής Καρλάτο Σούτσο, της γνωστής οικογένειας. Η αντιπολίτευση της εποχής, μάλιστα, σπέβδει να μιλήσει για δεσμούς του Υπουργού και ιδιοκτήτη μεγάλων εκτάσεων γης στους πρόποδες της Πάρνηθος στο Τατόι, με τους συγκεκριμένους ληστές, γεγονός ελεγχόμενης αξιοπιστίας. Μια και όπως σύντομα αποκαλύπτεται, η αδελφή Αρβανιτάκη ήταν μάλλον προστατευόμενη ενός άλλου μεγάλου αγιοκτήμονα της εποχής, του Άγγλου Φρανκ Μπέικερ. Σε πρώτη φάση πάντως τα πράγματα μοιάζουν να εξελίσσονται μάλλον αισιόδοξα. Οι ληστές φέρονταν καλά στους ομήρους τους, αν εξαιρέσει φυσικά κανείς την πεζοπορία στην οποία αναγκαστικά τους υπέβαλαν από το Πικέρμιση στα Μάτα και από εκεί μέσω Βαρυμπόπη στον Οροπό, απελευθέρωσαν σταδιακά κάποιους από αυτούς, τους επέτρεπαν να επικοινωνούν διαλληλογραφίες με τον έξω κόσμο, τους τάισαν αρνιά στη σούβλα και γογορέτσια. Η ζωή συνεχιζόταν για όλους. Και η συμμορία, γιατέρψη δική της και των προσκεκλημένων της, οργάνωνε αγώνες άλματος σε μήκος και δυσκοβολίας. Ενώ την Κυριακή των Βαΐων, κάποια μέλη δεν παρέλειψαν να εκκλησιαστούν στη σκάλα Οροπού και να πιούν καφέ με τον δήμαρχο της πόλης. Προκειμένου να απεμπλακεί γρήγορα από μια περιπέτεια που απειλούσε να λάβει ανεξέλεγκτες διεθνείς διαστάσεις, η ελληνική κυβέρνηση, αλλά και ο Βρετανός υπουργός Λόρδος Κάρναρβον και ο τραπεζίτης της Ιωνικής Μέρλιν, έμοιασαν εξ αρχής διατεθειμένοι να πληρώσουν τα λίτρα ή τουλάχιστον κάποια από αυτά και να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων. Μέχρι που οι ληστές απαγωγής απαιτούν πλήρη αμνηστία. Η κυβέρνηση όχι μόνο αρνείται, επικαλούμενη το άρθρο 39 του Συντάγματος του 1864, για να αποκόψουν την οδό διαφυγής των ληστών προς τα σύνορα με την Τουρκία. Ο 67χρονος απόστρατος αντισυνταγματάρχης Βασίλης Θεαγένης, ο οποίος έχει αναλάβει το δύσκολο ρόλο του διαπραγματευτή από κοινού με τον Βρετανό της Εφλικά της Σέρβιας Francis Noel, που είναι κουμπάρος ενός άσχετου με την απαγωγή αδελφού των Αρβανιτάκηδων, περνά δύσκολες στιγμές. Οι ληστές είναι σίγουροι πως οι όμοιροι τους είναι τόσο σημαντικά πρόσωπα που αρκούν για να τους εξασφαλίσουν την πολυπόθητη αμνηστία. Τους θεωρούν δώρο που τους έστειλε ο Θεός για να τους βοηθήσει. Όσο για το Σύνταγμα, ο ίδιος σε κάποιο σημείο, μιλώντας με κάποιον από τους Άγγλους εχμαλώτους, λέει ότι δεν έχουν και σε μεγάλη υπόλοιψη τον πατριωτισμό. Ποιος έκανε το Σύνταγμα, ρωτούν τον αντισυνταγματάρχη Θεαγένη σε κάποια φάση των διαπραγματεύσεων. Το έθνος, τους απαντά εκείνος. Λοιπόν, το έθνος σας το μεταβάλλει. Εμείς δεν βιαζόμαστε, μπορούμε να περιμένουμε και 10 μήνες. Τη Μεγάλη Τετάρτη του 1870 οι διαπραγματεύσεις διακόπτονται, καθώς ο Τάκος Αρβανιτάκης εξοργίζει τον αντισυνταγματάρχη Θεαγένη, αποκαλώντας ενώπιόν του τον βασιλιά Γεώργιο Γιωργάκη. Η επόμενη μέρα, Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου του 1870, μέλει να είναι η μέρα της κρίσης. Βλέποντας τη μικρή κανονιοφόρο Αφρόεσα να μπαίνει στο λιμάνι του Οροπού για περιπολία ρουτίνας, οι ληστές εγκαταλείπουν βιαστικά το χωριό, περνούν το φουσκωμένο ποταμό Οσοπό και το Σικάμινο και φτάνουν στο Δήλες. Εκεί, οι ληστές και οι τέσσερις αναπομείναντες όμοιροι τους βρίσκονται ξαφνικά περικυκλωμένοι από δυνάμεις του τακτικού στρατού. Βλέποντες, σημειώνει ο ρεπόρτερ της εφημερίδας ΕΟΝ, ότι περίληθονται στην ανάγκη είτε να αφήσουν ελεύθερους ή να φωνεύσουν τους εχμαλώτιστον, προτίμησαν το δεύτερο. Πράξη που οι εφημερίδες της εποχής έσπευσαν να χαρακτηρίσουν ορόπιον άγρο. Οι ρεπόρτερ της εφημερίδας ΕΟΝ, για παράδειγμα, οι οποίοι δύο μέρες μετά γράφουμε γι' αυτό, ποιες ήταν οι μέθοδοι της εποχής, δηλαδή οι πηγές τους, αν θέλαμε να τις ανοιχνεύσουμε, ποιες είναι? Νομίζω η αστυνομία, η χωροφυλακή. Πηγές μέσω... Το Υπουργείο, η Πρεσβεία. Έπεσε ένας πυροβολισμός, καμιά εφημερίδα, κανένα ρεπορτάζ της εποχής δεν καταγράφει ποιος έριξε τον πρώτο πυροβολισμό. Οι ληστές ή οι χωροφύλακες. Ένας πυροβολισμός σε μια τόσο τεταμένη ατμόσφαιρα φτάνει. Έβγαλαν τα γιαταγάνια, έσφαξαν τους πρώτους, πυροβόλησαν οι χωροφύλακες πια βλέποντας για να αποφύγουν την γενικευμένη σφαγή και έγινε αυτό που έγινε. Στη σκληρή μάχη που επακολούθησε, 7 ληστές, ανάμεσά τους και ο εκτοναρχηγών Χρήστος Αρβανιτάκης, σκοτώθηκαν και 7 συνελήφθησαν. 7 άλλοι, ανάμεσά τους και ο έτερος αρχηγός Τάκος Αρβανιτάκης,
κατάφεραν να διαφύγουν των κυνηγών τους και να εξαφανιστούν στα δύσβατα μονοπάτια των βουνών της Βιωτίας. Τα κομμένα κεφάλια των φορευτέρων ληστών κρεμάστηκαν επί παραδειγματισμού από ένα ξύλινο ικρίωμα σε σχήμα Π που στήθηκε στο πεδίο του Άρεως, όπου στις 8 Ιουνίου του ίδιου χρόνου και μετά από μία μάλλον συνοπτική δίκη, εκτελούνται δια δημόσιο αποκεφαλισμού και οι υπόλοιποι. Ο διασωθής από τη μάχη στο Δίλεση Τάκος Αρβανιτάκης μέλει να σκοτωθεί 3,5 χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1873, στην τουρκοελληνική Μεθόριο κοντά στη Λαμία. Ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο την τύχη των συλληφθέντων ληστών μετά τη μάχη στο Δίλεση. Ο ρεπόρτερ της εποχής καταγράφει ότι μετά την, όταν έπεσε και το τελευταίο κεφάλι, το πλήθος ξέσπασε σε χειροκροτήματα. Η δίκη ήταν όντως συνοπτική. Τηρήθηκαν βέβαια οι διαδικασίες υπό την επίβλεψη της Αγγλικής Πρεσβείας. Ένας από την ομάδα των 20, οι 7 συνελήφθησαν. Κάποιοι διέφυγαν, κάποιοι σκοτώθηκαν επί τόπου. Αλλά από τους 20 πρέπει να πούμε ότι μόνο ένας συνεργάστηκε με τις χωροφυλακή, με τις διοκτικές αρχές της εποχής. Ένας Περικλής Λιώρης. Ο οποίος γλίτωσε το κεφάλι του. Λίγες μόλις μέρες μετά το Δίλεση, ο ίδιος ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Λόρδος Κλάρεντον είχε σπεύσει να φορτώσει την ευθύνη στην κυβέρνηση και την παρέμβαση του στρατού που πίωσε τους ληστές πέρα από τα όρια. Υπό το βάρος της διεθνούς κατακραυγής, τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου παρετείται η κυβέρνηση Ζαΐμι. Αυτοί λοιπόν που την έπεσαν στο κονβόι αυτό ευγενών αλλοδαπών τουριστών οδηγήθηκαν στο να, με την πράξη τους και με την όλη διαδικασία να καταλήξουν στο να ρίξουν την κυβέρνηση, έτσι, χωρίς να το ξέρουν κιόλας, νεκροί ήταν. Αυτοί οι τύποι λοιπόν το Γενάρη του 1868, οι αδερφοί Αρβανιτάκη, απήγαγαν ένα ολόκληρο σχολείο, μαθητές και δάσκαλο στο χωριό Γαρδίκης Περχιάδας. Εκεί οι κάτοικοι συνεργάζονταν κατά τις μαρτυρίες με τα καταδιωκτικά αποσπάσματα της τότε κυβέρνησης και οι αρβανιτάκηδες αποφάσισαν να πάνε να διδάξουν λίγο κανόνες εμπλοκής πολεμικούς. Έβαλαν λοιπόν το δάσκαλο να ξεχωρίσει 10 μαθητές από τις πλουσιότερες οικογένειες και άφησαν ελεύθερους υπόλοιπους στέλνοντας την παρακάτω επιστολή. Γαρδικιώτες, πολλές φορές επροδώσατε τους συντρόφους μας στα αποσπάσματα και χάθηκαν τόσα παλικάρια στην Καρμανιόλα. Για τούτο σας επήραμε τα παιδιά σας σκλάβους και αν σας αρέσει άλλη φορά ξανακάνετε προδοσιά και τότε παθαίνετε χειρότερα. Τα παιδιά σας τα έχουμε εδώ μαζί μας και στείλετε όσα χρήματα παραγγείλουμε στον καθένα για να τα πάρετε. Να μην κάνετε αλλιώς, γιατί θα σας στείλουμε τα κεφάλια των παιδιών σας να τα κάνετε παντζά. Ήταν νομίζω πολύ ρητή η προειδοποίηση. Ήτανε τέτοιοι τύποι, ας πούμε, δεν είχαν να ζοριστούν πολύ. Ούτως ή άλλως ζούσαν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο περιβάλλον ή από τη μία ή από την άλλη, είτε στο επίπεδο του ότι τους είχε περιθωριοποιήσει, είτε στο επίπεδο του ότι ο κόσμος γύρω δεν είχε να φάει, ας πούμε, και σκοτώνονταν και όλα αυτά και τέτοια, που ήταν μια κατάσταση, πώς να πω, σε όλη την ελληνική επικράτεια τότε, προσπαθώντας αυτό το νέο κράτος να βάλει θεμέλια κτλ. Όπου βέβαια αυτή τα θεμέλια της οργάνωσης της δικής τους τα είχαν ήδη βάλει, είχαν κάνει ας πούμε συγκεκριμένες ιεραρχίες, υπήρχε ο καπετάνιος, υπήρχαν ο λίσταρχος μάλλον, οι καπετάνοι έγιναν μετά, πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση, θα τη συζητήσουμε σε λίγο. Ο λίσταρχος λοιπόν, τα πρωτοπαλίκαρα και οι υπόλοιποι ληστές. Το ενδιαφέρον είναι ότι διαχωρίζονταν οργανωτικά μέσω του πόση λία από τις ληστείες δίνεται στον καθέναν. Για παράδειγμα, ας πούμε, το 1 τρίτο της λίας από κάθε κίνηση ήταν για το λίσταρχο, το 1 τρίτο για τα ολιγάριθμα πρωτοπαλίκαρα και το 1 τρίτο για τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας. Συνεπώς αυτό δημιουργούσε από μόνο του ένα διαχωρισμό. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι είχαν μια κάθετη οργάνωση και πάει λέγοντας, όπου σε όλα αυτά περνάνε τα χρόνια, φτάνουμε σε μια εποχή ας πούμε γύρω στο 20 κάτι και φτάνουμε να δούμε έναν τύπο πια στον επόμενο αιώνα, ο οποίος κατεβαίνει από τα βουνά και δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στις κυβερνήσεις της εποχής.
κυνηγούσε χωροφύλακες, έτυχε να την πέσει μάλλον κάποιος στην αδερφή του ή τη βίασε ένας αξιωματούχος κτλ. Ο οποίος λέει για να τον γλιτώσει ο διοικητής του, τον έστειλε από τα βουνά στο Σύνταγμα, στους Ευζώνους. Ο Γιαγκούλας κατέβηκε από τα βουνά και πήγε στο Σύνταγμα και τον έσφαξε, λέει, τη στιγμή που ήταν στη Φρουρά. Ήταν ένας άλλος τύπος, τελείως άλλη κατάσταση, σε έναν άλλο αιώνα, που όμως και αυτός περιθωριοποιημένος, μπαίνοντας σε μια διαδικασία να διεκδικήσει το δικό του κομμάτι εξουσίας και να βοηθήσει κιόλας μέσα από αυτή τη διαδικασία τους γύρω του. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για όλους αυτούς, οι οποίοι παίρνανε, λέει, αυτά τα λεφτά, τα μοιράζανε από εδώ από εκεί και τα λοιπά, τις δικές τους αμοιβές, τις δίνανε να πρικήσουν κάτι κορίτσια, άλλοι τις δίνανε στις εκκλησίες. Δηλαδή ήταν δεν το μπορεί να το συγκρατήσει ανθρώπινος νους ότι ο άλλος λίστευε, ας πούμε, το κράτος και έδινε τα λεφτά στην εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, για αυτούς ήταν το σύστημα αξιών τους αυτό. Λοιπόν, οπότε τέλος πάντων φτάνουμε στο Γιαγκούλα και όλα αυτά τα οποία θα δείτε στο κομμάτι του ντοκιμαντέρ που έρχεται αφορούν το δικό του story, το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον. Σε αρκετά από τα χωριά του Ολύμπου, στην Κατερίνη, την Κοζάνη, την Ελασσόνα και αλλού, ζουν μέχρι και σήμερα άνθρωποι που γνώρισαν από κοντά το θρυλικό λίσταρχο Φώτη Γιαγκούλα. Άνθρωποι που κοιμήθηκαν μαζί του στην ίδια καλύβα, άνθρωποι που εξορίστηκαν από τον τόπο τους για χάρη του, άνθρωποι που τον περιέθαλψαν ή και τον κυνήγησαν με πάθος στα 7-8 χρόνια της ληστρικής του ζωής. Στις διηγήσεις εκείνων που γνώρισαν τον Φώτη Γιαγκούλα, στις μνήμες των παιδιών και των εγγονιών τους, αλλά και στα περισσότερα από τα βιβλία που έχουν γραφτεί γι' αυτόν, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διαχωρίσει κανείς την αλήθεια από το θρύλο. Έκοψε πολλούς. Τόσο άνθρωπος, ένας νεαρός, ρε παιδί μου. Θηρίους. Θηρίους. Έκλειβε αυτούς που είχαν και από αυτούς που τήρουσαν να δίκαιο στον άλλον άνθρωπο. Γιατί δεν δίκαιος. Εδώ στο βουνό έβρισε κανένα. Εδώ έσφαξε, όχι να πείτε. Ήταν περήφανος άνθρωπος. Ο Γιαγκούλας έγινε θρύλος από πολύ νωρίς. Το μυθιστόρημα ο ασύλληπτος λίσταρχος Γιαγκούλας που κυκλοφορούσε σε συνέχειες έφτασε κάποια στιγμή να τυπώνεται σε τιράς 50.000 τευχών. Ο Υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης Γεώργιος Κονδύλης υποχρεώθηκε να μεταβεί αυτοπροσώπο στην Κατερίνη και να δηλώσει μεταξύ σοβαρού και αστείου ή εγώ θα πιάσω το Γιαγκούλα ή αυτό σε μένα. Ενώ λίγα χρόνια αργότερα η κυβέρνηση Βενιζέλου θα νιώσει την ανάγκη να απαγορεύσει από τη δεύτερη κιόλας ημέρα τη δημοσίευση ενός υποτιθέμενου ημερολογίου του ληστή από την εφημερίδα Φως της Θεσσαλονίκης. Η ομορφιά, η λεβενδιά, το θάρρος, το φιλότιμο ήταν κάποια γνωρίσματα που αυτοί τα καλλιέργησαν. Ξέρετε, τα δημοτικά τραγούδια αφορούν σε κλέφτες και ληστές. Και επειδή πρέπει να τα δεχόμαστε αυτά, κατά που λέει ο ποιητής ότι εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό, πρέπει να τα δούμε και αυτά σαν ένα κομμάτι της πνευματικής μας ζωής. Η Μαρία η Πενταγιώτισσα έχει χρηματίσει λησταρχίνα. Το Παπαλάμπρο η Αυλή μιλάει για ληστές, για ένα επεισόδιο ληστρικό και πολλά άλλα. Αυτά όλα είναι υψηλή τέχνη και μια φορά, δεν είναι απλώς τέχνη. Είναι μια πολύ σπουδαία λαϊκή τέχνη και στη μουσική και στη ζωγραφική, αλλά και στην ποιήση. Το σίγουρο είναι πως όλα τέλειωσαν το μεσημέρι της 20 Σεπτεμβρίου του 1925, στη μάχη που δόθηκε στην κλεφτόβρυση του Ολύμπου. Από τη μια μεριά ο Γιαγκούλας, οι αδελφοί Πάντος και Λεωνίδας Μπαμπάνης, ο εξάδελφός τους Κώστας Τσαμίτας και οι δυο τους Όμηροι, ο φοιτητής ιατρικής Νίκος Ράπτης και ο εξάδελφός του Μίτσος. Και από την άλλη, ένα αποφασισμένο απόσπασμα 32 χωροφυλάκων και ντόπιων αγροφυλάκων, με επικεφαλή στον μοίραρχο Ιωάννη Πετράκη. Ποιος ήταν όμως τα αλήθεια ο Φώτης Γιαγκούλας, ποιος ήταν ο άνθρωπος που φέρεται να σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια πάνω από 20 ανθρώπους, που έδωσε εντολή να εκτελεστούν άλλοι τόσοι και κατέληξαν να υπογράφει ως βασιλεύς των Ωραίων? Ως βασιλείς των Ωραίων υπογράφουν τις επιστολές τους ο Φώτης Γιαγκούλας και ο Θωμάς Γκαντάρας το 1923. Την ίδια εποχή πάντως, την πιο αξιοπρόσεκτη σφραγίδα την έχει σίγουρο ο συμπολεμιστής του Περικλής Παπαγεωργίου, ο οποίος γύρω-γύρω από το όνομά του γράφει: «Εγώ είμαι και δεν πέθανα, είμαι στη ζωή και εσείς ρουφιάνοι φίλοι μου θα έρθει σύντομα η ώρα η δική σας». Ήταν ένας ωραίος για τα δεδομένα της εποχής άντρας, τόσο ωραίος που ο εισαγγελέας της Λάρισας το 1920 δεν ζήτησε να εκτελεστεί μόνο και μόνο επειδή θεωρούσε κρίμα οι σφαίρες να χαλάσουν το πρόσωπό του. Ήταν δυνατός.
Ίσως όχι όσο ο επίσης λίσταρχος Μήτρος Τζατζάς, ο οποίος λένε πως μπορούσε να κρατήσει με τα χέρια του στον αέρα δύο σφαγμένα αρνιά όση ώρα χρειαζόταν για να τα γδάρουν, αλλά δυνατός. Ήταν ακόμα αποφασιστικός και με ηγετικές ικανότητες. Ήταν πριν απ' όλα ένα εργατικό και φιλότιμο παιδί που γεννήθηκε στο τέλος του 19ου αιώνα στο μεταξά του νομού Κοζάνης και ορφάνεψε σε μικρή ηλικία. Ένας με άλλα λόγια εύκολος στόχος για τους συγχωριανούς του, που χωρίς δεύτερη σκέψη έσπευδαν να του φορτώσουν οτιδήποτε στραβό συνέβαινε στο χωριό. Γενικούσαν οι ένας σε άλλους. Άμα έκλειπαν τίποτα, ποιος τα πήρε η Γιανκούλας. Του έπιαναν το Γιανκούλα, πάμε τον στο ξύλο. Έπαιγνε η Γιανκούλας. Ό,τι γινόταν μέσα στο χωριό, τα λέγανε ότι το κάνει η Γιανκούλας. Χωρίς να φταίγει ο άνθρωπος τίποτα, επειδή ήταν ειλικρινής και ήταν και πισαλής άντρας, γι' αυτό και ακριβώς βγήκε στην Κεφτεριά. Γιατί δεν άντυχε πλέον τα λόγια του κόσμου. Το ρίχνουν όλο αδικής. Γι' αυτό και δεν ήθελε να κάνει κακό ο Γιανκούλας, δεν έκανε. Δεν έκανε, έκανε και καλοσύνη. Κακό έκανε αυτόν που δεν τον άκουγε, δεν τον σεβόταν. Απολυόμενος από τον ελληνικό στρατό, επιστρέφει στο Μεταξά και κόβει μια και καλή τις γέφυρες με τον όστοτε κόσμο του, σκοτώνοντας τον ονοματάρχη της τοπικής χωροφυλακής, που επιμένει παρά τις προειδοποιήσεις του να παρενοχλεί την εξαδέλφη του Μαρία. Βγαίνει στο βουνό. Σύντομα και κυριολεκτικά με το σπαθί του, εξασφαλίζει μια θέση μεταξύ των πρώτων λιστάρχων του Ολύμπου, δίπλα στον επωνομαζόμενο μαύρο λίσταρχο Θωμά Γκαντάρα, το Θύμιο Γκανιάτσο, τον Περικλή Παπαγεωργίου, τον Πάντο Μπαμπάνη. Στη διάρκεια της ληστρικής του θεοδρομίας, ο Φώτης Γιανκούλας επικηρύχθηκε τρεις φορές. Λίγο πριν το θάνατό του, το συνολικό ύψος επικήρυξης είχε φτάσει στις 600.000 δραχμές της εποχής. Την ίδια περίοδο, για τον συναγωνιστή και σύντροφό του Πάντο Μπαμπάνη, η αντίστοιχη επικήρυξη έφτανε τις 400.000 δραχμές. Ο Όλυμπος, μα και ολόκληρη η γύρω περιοχή, είχε πλούσια ληστρική παράδοση. Για δεκαετίες, πεντηκονταετίες, θα έλεγα ολόκληρες, υπήρχαν περιοχές της Ελλάδας, οι οποίες ήταν στην παραμεθόριο. Κάθε φορά που αλλάζαν τα σύνορα, δηλαδή, είχαμε και μια άλλη παραμεθόριο. Εκεί ακριβώς αυτές τις παραμεθοριούς, κατά καιρούς δηλαδή, δημιουργήθηκε πλέον μια ληστοκρατία ιδιαίτερη, όπου ήταν το κράτος των ληστών εκεί. Και οι ντόπιοι να συμβιώνουν με αυτούς, τους αγαπούσαν, τα γνωστά. Φανταστείτε πως κάποιοι γονείς έστελναν τα παιδιά τους να γίνουν παραγή των καπετανέων, προκειμένου να μάθουν από ό,τι έλεγαν μια τέχνη. Ενώ η εποχή για την οποία μιλάμε είναι μια εποχή μεγάλων ιστορικών αλλαγών. Δεν έχουν περάσει, θυμηθείτε, ούτε 10 χρόνια από την ημέρα της απελευθέρωσης της Μακεδονίας και της ενσωμάτωσής της στην Ελλάδα, και οι εκπρόσωποι της κεντρικής εξουσίας στα χωριά συχνά κάθε άλλο παρά συμπαθείς είναι στους κατοίκους τους. Οι ληστές του Μεσοπολέμου διατηρούν πολλά από τα στοιχεία που χαρακτήριζαν και εκείνους του προηγουμένου αιώνα. Συνεχίζουν να φορούν φουστανέλα και τσαρούχια, να κάνουν απαγωγές πλουσίων, να θεωρούν το χρυσό μόνη σίγουρη επενδυτική αξία, να έχουν πολυτάρα αχαιρετική ζωή. Ο Γιανκούλας σε καμιά φάση της ληστρικής του καριέρας δεν βρέθηκε επικεφαλής ενός μικρού στρατού όπως ο Νταβέλης, ο Αρβανιτάκης ή ο Λίγκος. Τον περισσότερο καιρό ζούσε και δρούσε μόνος ή το πολύ με 2-3 ακόμα πιστούς συντρόφους. Φρόντιζε να εξασφαλίζει από τους κατοίκους των χωριών της επικράτειάς του τροφή, ρούχα, χρήματα και τα αγαπημένα του τσιγάρα Καραβασίλη Εκπύργου, και μόνο όποτε προέκυπτε κάποια μεγάλη ληστρική δουλειά, συνέπρατε με τους άλλους ληστάρχους του βουνού. Ο Φώτης Γιανκούλας ήταν ένας άνθρωπος της εποχής του, που μπορούσε να ζει στα βουνά αλλά και τις μεγάλες πόλεις, τις οποίες επισκεπτόταν συχνά. Ζει με τα κουστούμια του, με τα έτσι του, δεν είναι μόνο δηλαδή με τα βλάχικα που τα λέμε ρούχα. Τη φουστανέλα και το αυτό που ανεβαίνει στα βουνά πάνω της Κοζάνης και δεξιά-αριστερά, αλλά έχει ζήσει και σαν εδώ, σαν αστός. Ήταν τολμηρός. Τη μοναδική φορά που συνελήφθη, το 1920, πήδηξε από το τρένο που το μετέφερε προς τη Θεσσαλονίκη και τη φυλακή του Γεντή Κουλέ με τις χειροπέδες στα χέρια. Ο Γιανκούλας ήταν όμως και αμήλικτος όποτε έκρινε πως χρειαζόταν. «Κύριε Μακαρίτη», γράφει για παράδειγμα σε κάποιον από τους αξιωματικούς που το γυνηγούν, «τι φταίει ο κόσμος ο εργατικός και τους κακοπιέζεις? Αν με προδώσουν, νομίζεις πως ο καθής έχει δύο κεφάλια? Έλα εσύ γίνε τσομπάνος και αν θέλεις προδώσέ με. Τη μια τη βραδιά θα με προδώσεις και την άλλη τη βραδιά θα σε κόψω σαν ταρνάκι. Από σήμερα και εντεύθεν να ξέρεις, αν κακοποιήσεις τους ανθρώπους, θα σε κάνω μεν στρατοκαρτέρια και θα σε πελεκίσω με τα σπαθιά μας. Τα ντερά σου θα τα κάνω με κοκορέτσι και θα σου τα δώσουμε να τα φας». Σε άλλη επιστολή που απευθύνει στο δάσκαλο του χωριού Λιβάδι γράφει: «Τι σου έκανα ρε, τα θρανία του σχολείου σου έχω ληστέψει ή τα βιβλία? Αν έλθω καμιά βραδιά και σε πιάσω, θα σε περάσω στη σούβλα και θα σε ψήσω ζωντανό». Σκότωνε εκεί που ο άνθρωπος που ξαναγκάζονταν να το κάνει. Διότι άμα έβλεπε και έναν φτωχόν,
έδωνε και κάτι, βοηθούσε. Άραγες δεν ήταν κακιάς ψυχής άνθρωπος. Ο Γιαγκούλας συνήθως εννοούσε αυτά που έλεγε. Τον Ιανουάριο του 1924, άνδρες της συμμορίας του σκότωσαν στο χωριό Καταφύγη τον γιατρό Οδυσσέα Νικολαίδη, τον οποίον υποψιαζόταν ως καταδότη. Λέγεται μάλιστα πως ένας από τους ληστές, ονόματι Μακρύς, έκοψε το κεφάλι του γιατρού με το σπαθί και το έστειλε με μια κλωτσιά να κυλήσει την κατηφόρα. Βρισκόμαστε στο δρόμο για την Κλεφτόβρηση, το σημείο όπου ο Φώτης Γιαγκούλας έδωσε την τελευταία του μάχη. Και από εδώ μπορούμε να έχουμε μια εικόνα ολόκληρη του κάμπου της Πιερίας. Τον είχαν εμπιστοσύνη κλέφτης τον παππού, τον Γκότσο. Αφού τον είχαν εμπιστοσύνη, τον έστειλαν και έπαιρνε από οπουδήποτε ρίχναν πρόστιμα. Ρίχναν σε ένα 5 λίρες, ρίχναν στον άλλο 20. Σηκώναν υποχρεωτικά και πάνε και τα ίσπραζε ο παππούς και τα πήγαινε. Οι κλέφτες είχαν κάνει μια απαγωγή, δύο αδέρφια από την Ελασσόνα, κάποιοι ραπτέ λέονταν. Και τα πήραν τα παιδιά να μου, τα φέρνοντα στο δικό μας τον Όλυμπο, εδώ στην Κλειφτόβρης που λέμε, εκεί είναι εκεί πιο πάνω η σπηλιά που ήταν. Τα πήραν τα παιδιά μέσα στους κλέφτες και ρίξαν ένα πρόστιμο, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια να πληρώσει ο ράπτης. Στείλαν τον παππού για να τα εισπράξει. Του λένε, κύριε Γρηγόρη, θα πας να τα εισπράξεις αυτά τα λεφτά. Αν δεν τα εισπράξεις, θα στον πάρουμε το κεφάλι τώρα. Πρέπει να τελειώνουμε. Ξαναγκάστηκε ο παππούς, πήγε στην Ελασσόνα. Στην Ελασσόνα όμως φύλαγαν οι αστυνομία, ήταν αστυνομία. Είχαν πάρει χαμπάρι λίγο αστυνομία. Αφού κατά εκεί δεν μπορούσε να πάει εδώ, φοβόταν από τους κλέφτες, ξαναγκάστηκε να προδώσει τους κλέφτες. Πήρε την αστυνομία, πήγε από εκεί πως πήγα τη σήμανση στο Μαστορόι, ήπια νερό καλά, χαράζοντα, μπαπ, στην Κλειφτόβρηση. Στη σπηλιά μόλις αντιλήφθηκαν οι κλέφτες ότι κάτι γίνεται, άρχισαν οι χωροφύλακοι να τους φωνάζουν από κάτω. Να τους βρίζουν για να ξαναγκαστούν να βγουν έξω από τη σπηλιά. Αυτός πολέμησε όλη μέρα η φραγκίτα. Μες στη σπηλιά, κατά το απόγευμα, το μαχαίρι στα δόντια, το όπλο στα χέρια, τα άτσι μέσα στο όπλο, μου χτύψαν. Τότε βγήκε η Γιαγκούλας και τραβάει μία με το όπλο και σκοτώνει δύο. Με μία ντοφικά δύο χωροφύλακοι. Σκότωσε. Όπως ήταν μάρτυρες εκεί ο κόπος. Σκοτώνει δύο χωροφύλακοι, τότε πετάχτηκε έξω και τον περιβάλλωσαν οι χωροφύλακοι. Τον σκότωσαν ο Γιαγκούλα. Όσο και αν φαίνεται απίθανο, το απόσπασμα των χωροφυλάκων που σκότωσε τον Γιαγκούλα και τον Πάντο Μπαμπάνη, μέσα στην παραζάλη του θριάμβου του ξέχασε τον επιζήσαντα αιχμάλωτό του Νίκο Ράπτη στο βουνό. Όπως ο ίδιος, φοιτητής τότε της ιατρικής και μετέπειτα γιατρός, σημειώνει στο ημερολόγιο του, χρειάστηκε να συρθεί αιμορραγώντας ακατάπαυστα κάπου 150 μέτρα μέχρι να φτάσει στην Κλειφτόβρηση, από όπου μετά από ώρες πέρασαν τυχαία και τον πήραν κάποιοι χωρικοί με τα ζώα του. Ο παππούς μόλις αφού πρόδωσε και πάει πήρε την αμοιβή. Πήρε 300 τόσα εκατομμύρια. Τον έκανε ανθυπασπιστή. Υπορτικά έφυγε από εδώ από τα βουνά. Πάει στην πόλη. Πήγε στην Κατερίνα. Πήρε ένα σπίτι εκεί πέρα, παράδεισο. Οι κλέφτες δεν μπορούσαν να τον πιάσουν τον παππού μετά. Οι υπόλοιποι που μείναν. Βρήκαν κάποιον φαγκάν ξαδερφό του. Τον πληρώνουν οι κλέφτες. Του λένε θα μας βάλεις μέσα στο κότσο το σπίτι απόψε. Έδινε. Ζέτρωγε ο παππούς. Και πάνε την πόρτα. Δεν μας πιέσει εγώ, ο ξαδερφός σου είμαι, ρε. Με τον μπήκε μέσα, ξαδερφός του μπήκαν οι κλέφτες και γράπτουν, πούτυξαν από τα μαλλιά του παππού. Τα μαλλιά και από τη μύτη. Εδώ τη μύτη την είχε τρύπια. Από τα νύχια που τον έπιασαν, οι κλέφτες την είχαν τρυπεί στη μύτη του εδώ, του παππού μου. Και του λένε, πώς νόμιζε θα γλιτώσει, ρε Γκόρτσο, σήκω απάνω. Ρε Γκόρτσο, νόμιζε θα γλιτώσει. Δύο δραχμές της εποχής. Ήταν μέχρι τέλος. Εντάξει. Εντάξει. Καταπληκτικά. Λοιπόν, ο λίσταρχος Γιαγκούλας, λοιπόν, όπως θα είδατε και στο απόσπασμα αυτό, ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν αρκετά, ας πούμε, δεικτικός και με τις αρχές και είχε το διαφορετικό από τους προηγούμενους του προηγούμενου αιώνα ότι δρούσε επί το πλείστον μόνος του. Έτσι, είναι μια τελείως άλλη, είναι μια μεγάλη αλλαγή, αρχίζει και δημιουργείται και μια ταξική ιδεολογία. Αυτά τα βιώματα τα οποία υπάρχουν από τη μικρή ηλικία, επειδή ας πούμε έκλεψε μια κατσίκα και διάφορα τέτοια, αρχίζουν και λειτουργούν ανάποδα και ανατροφοδοτούν μια κατάσταση η οποία τον οδηγεί στην παρανομία, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο.
Ένα πολύ ενδιαφέρον σε σχέση με αυτό που ακούστηκε ήδη στο, στο απόσπασμα αυτό του ντοκιμαντέρ είναι ότι τον γιατρό αυτόν που εκτελέσανε, όχι μόνο τον εκτελέσανε, του πήρανε και, πήρανε και από τον έμπορο πατέρα του τις λίρες του. Ότι ρε παιδί μου, και εκδίκηση, αλλά και ότι σε εκδίνω, ας πούμε, με έναν τρόπο. Μόνο που όλη αυτή η δράση οδήγησε τον τότε δικτάτορα Πάγκαλο να κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο νόμο που να αρχίζει και να μοιράζει λεφτά σε, σε όσους από τους συντρόφους δίνουν τους καπεταναίους, δηλαδή τους αρχιλιστές πρακτικά. Λοιπόν, και αυτό αρχίζει και δημιουργεί πολύ μεγάλη ρήξη στα ήδη υπάρχοντα, στις ήδη υπάρχουσες ληστρικές ομάδες. Έτσι λοιπόν ο Γιαγκούλας αποφασίζει να αντιδράσει, να κάνει μια αντίδραση πίσω και αρχίζει και ψάχνει τα αποσπάσματα τα καταδιωκτικά και εκτελεί τους ηγέτες, τους αξιωματούχους που τα διοικούν. Πρακτικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι η εξής. Είναι η περίπτωση του Ανθυπομήραρχου Γρηγοράτου, για τον οποίο λέει: «Χθες έλαβε τόλμην ο κύριος Ανθυπομήραρχος Γρηγοράτος να έλθει να ξοντώσει το Γιαγκούλαν και την παρέα του. Δεν άκουγε τι θα πει Γιαγκούλας και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι κουτός άνθρωπος ήταν ο Μακαρίτης. Λοιπόν, κύριε αστυνόμε της Εκατερίνης, πέσε παρακαλώ θερμός στους βγαίνοντες αποσπασματαραίους της καταδιώξεως των ληστών. Γαλόνια ο Γιαγκούλας ευκόλως δεν τους δίδει. Όταν αυτοί θέλουν να κολλήσουν πλάκα τα γαλόνια από εμένα, τους απολάω εγώ σφαίρες πλάκα αντί για γαλόνια. Αυτά έχω μόνο να σας γράψω, κύριε αστυνόμε. Να σκοτώνω ανθρώπους δεν επιθυμώ ποτέ. Αλλά τη στιγμή όπου θέλουν οι κύριοι γαλονάδες να με σκοτώσουν να πάρουν γαλόνια από εμένα, τους δίνω και εγώ σφαίρες αντί γαλόνια». Όπως καταλαβαίνετε, είχε μια έτσι μάλλον μεγάλη επίγνωση των πραγμάτων. Ήξερε πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται να γίνει άλλη μια κατάκτηση του τότε κράτους και θα τον περιφέρουν ως, πώς να το πω, ως το θύραμα που καταφέρανε και εξόντωσαν, και δεν είχε και άδικο εδώ που τα λέμε. Αυτή ήταν και η μεγάλη και η τελευταία μεγάλη, ας πούμε, αναφορά ληστρικής συμμορίας ή μεγάλου ληστή για τα ελληνικά δεδομένα μέχρι και τις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο παρελθόν ληστές ή συμμετείχαν σε ληστρικές ομάδες στρατολογήθηκαν από διάφορες τοπικές αμικές οργανώσεις. Χαρακτηριστικά από το βιβλίο «Οι Καπετάνοι», ενός ανθρώπου ο οποίος, του Έιντες, ο οποίος ήταν στην Ελλάδα εκείνη την εποχή, έλεγε το εξής: «Είδαμε τότε εκεί άλλους 4-5 νοματέους, οι 2-3 κάθονταν σε μεγάλα λιθάρια. Οι καραλιβανέοι, αναπηδήσαμε με δέος, ήταν άγριοι και απροσπέλαστοι. Σχεδόν δεν γύρισαν να μας κοιτάξουν. Κύλησαν μόνο αργά τα σπράδια των ματιών τους επάνω μας. Σου πιανόταν η ανάσα να τους βλέπεις». Πιο κάτω λέει το εξής: «Ήταν αυτοί που αποτέλεσαν τα στελέχη της μύης που πάρα πολλά δίδαξαν για την τέχνη του κλεφτοπολέμου, τη χρησιμοποίηση του ορεινού εδάφους, την ενέδρα, το νυχτοπερπάτημα, τη λούφα, τον ευνηδιασμό του εχθρού και τη χρήση των όπλων στις καταδρομές». Δηλαδή, μιλάμε για μια μετάβαση στο να δώσουν τεχνογνωσία από όλο αυτό το πράγμα που είχαν μάθει, πια σε ένα κίνημα που είναι το απελευθερωτικό κίνημα για από τότε τους Γερμανούς και όλο αυτό με τρομακτική ανάλυση, μην το συζητήσουμε παρακάτω, που όμως έχει άμεση επαφή με αυτούς. Άμεση επαφή με μια τάξη ανθρώπων που ήταν πάντα περιθωριοποιημένη, που τους πήραν τα όπλα οι Βαβαροί και ένα μέρος αυτών των ανθρώπων θα οδηγηθεί μετά στη περιβόητη συμφωνία της Βάρκιζας. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα, σε αυτό το γνωστό φιλμάκι που υπάρχει, οι οποίοι έχουν ζήσει και τις δύο περιστάσεις, και την παράδοση των όπλων στους Βαβαρούς μετά από τους απελευθερωτικούς πολέμους και πράγματα τα οποία συνέβαιναν στην Συμφωνία της Βάρκιζας. Ήταν λίγοι βέβαια, ήταν μεγάλοι, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, έτσι βλέπουμε όμως το τι σημαίνει κοινωνική ληστεία από την άποψη πια. Γιατί κάποιοι ρώταγαν, ας πούμε, πώς λέμε τη ληστεία κοινωνική και πάει λέγοντας. Το συζητάγαμε και προηγουμένως. Το πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται είναι τελείως διαφορετικό. Οι πράξεις και ο τρόπος με τον οποίο γίνονται και αυτά τα οποία εμπεριέχουν είναι τελείως διαφορετικά σε σχέση με αυτό που συμβαίνει σήμερα. Τότε η κοινωνική ληστεία ήταν ένα πράγμα που ήταν μια επιλογή κοινωνικής συμπεριφοράς. Καλός ή κακός. Υπήρχαν αναφορές, ας πούμε, από τις φίλιες δυνάμεις και τους δημοσιογράφους τους, ότι είναι ώρες-ώρες, λέει, σαν ολόκληρος ο ελληνικός λαός να βρίσκεται σε επανάσταση. Γιατί έτσι ήταν ο κόσμος τότε.
Ήταν ένα νέο κράτος το οποίο μόλις φτιαχνόταν και όχι μόνο αυτό, έφτιανε και όλους όσους βοήθησαν προκειμένου να υπάρξει. Είναι πάρα πολύ λογικό. Αυτό ήταν το παιχνιδάκι σήμερα. Λόγω όλων αυτών τα οποία συμβαίνουν αυτές τις μέρες, καλό είναι να ρίχνουμε καμιά ματιά στο παρελθόν και στους διάφορους παραλληλισμούς που μπορεί να προκύπτουν. Μάθαμε πάλι για πολλές σχέσεις βίας, χρημάτων, πολιτικής και κοινωνικής ανάλυσης και αντίθεσης και πάει λέγοντας. Έτσι συνηθίζουμε να κάνουμε στο The Barber Shop, δηλαδή. Εντάξει, γιατί σας παρακαλώ, ας πούμε. Ήταν το ύποπτο Μούση, ήταν άλλο ένα The Barber Shop. Θα τα ξαναπούμε την επόμενη Δευτέρα. Ακολουθεί επαναληψούλα δελτιάκι ειδήσεων από νωρίτερων. Εντάξει, να είστε καλά, να προσέχετε, βοήθειά μας. Ba 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 ba